Τη Δεκήτα στο Κλεβάρι το πρωί από τις 10 και περίπου μέχρι τις 12 θα έχουμε έναν αγώνα στο λιμάνι της Χίου. Ένα δρομικό γεγονός στο οποίο προσκαλούνται ελεύθερα και δωρεάν όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί πολίτες της Χίου να συμμετέχουν. Είναι ένας αγώνας ο οποίος για μας, για το ΣΕΓΑΣ, έχει σημασία διότι είναι ουσιαστικά προετοιμασία των αθλητών μας σε σχέση με τον ανώμαλο δρόμο, ο οποίος πραγματοποιείται σε ανοιχτούς δρόμους, δημόσιες οδούς, κάθε φορά πανελληνίως. Και είναι και σημαντικό διότι πραγματοποιούμε πιλωτικά, αν θέλετε, μια προσπάθεια ούτως ώστε να δούμε την συμμετοχή ελεύθερα του κόσμου, τόσο των μικρών παιδιών, όσο και των εφήβων, αλλά και των μεγαλύτερων. Θα έχουμε διάφορες κατηγορίες οι οποίες θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα, σε διαφορετικές ώρες, ωστόσο η έναρξη του αγώνα θα είναι περίπου στις 10 η ώρα, λεπτομέρειες θα πει ο Γιάννης ο Πετρής. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ότι μέσα στο 2018 η ΕΑΣ έχει ήδη προγραμματίσει μια σειρά από αγώνες. Οι αγώνες αυτοί δεν εξαντλούνται στις συνήθεις διαδικασίες που έχουμε σε σχέση με τα διασυλλογικά μας πρωταθλήματα, δηλαδή δεν έχουμε μόνο τις διασυλλογικούς αγώνες που είναι σημαντικοί για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και τους μεγαλύτερους άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι αθλητές στα αθλητικά σωματεία Στίβου, της Χίου, της Άμμου και της Ικαρίας, αλλά είναι και αγώνες οι οποίοι θα είναι και ανοιχτοί, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε θέλει. Για μας ο κύριος στόχος είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα αθλητισμού, μια κουλτούρα κλασικού αθλητισμού σε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά και σε όσο δυνατόν περισσότερους μεγαλύτερους. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τους σχολικούς αγώνες των δημοτικών. Θυμάστε ότι πέρσι είχαν γίνει για πρώτη φορά σε τρεις φάσεις. Η τελική φάση είχε γίνει στη Συνούζα με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Ουσιαστικά σπάσαμε κάθε ρεκόρ συμμετοχής σε αυτές τις τρεις φάσεις των μικρών παιδιών των δημοτικών σχολείων. Αυτό θα επαναληφθεί και φέτος και πάλι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που θα κλείσουμε. Η τελική φάση θα είναι την 1η Ιουνίου στις Συνούζες σε συνεργασία και πάλι με την Μητρόπολη και τον Δήμο Ινουσών και βεβαίως με τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία, τους γυμναστές και τους διευθυντές που συμμετέχουν ενεργά και βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά, για τους μαθητές των δημοτικών, ουσιαστικά προσπαθούμε να προωθήσουμε τον κλασικό αθλητισμό και να προσελκύσουμε σε αυτόν την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρών αθλητών. Δεν είναι μόνο για μας σημαντικό να υπάρχουν τα ταλέντα, είναι για μας σημαντικό τα παιδιά να μην φοβούνται να μπουν στο γήπεδο, να μην φοβούνται να ασκηθούν, να τρέξουν, να γυμναστούν. Εμείς θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, μέσα από ουσιαστικά με μια διαδικασία που είναι πιο ανάλαφρη από τους κλασικούς αγώνες που κάνουμε, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε σε αυτή την κουλτούρα του αθλητισμού όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Στην ίδια κατεύθυνση κάνουμε τα διασυλλογικά μας πρωταθλήματα, τόσο στις 3 Τετάρτου του 2018, όσο και στις 14 και 15 Τετάρτου του 2018. Και βεβαίως τον Απρίλιο, τον ίδιο μήνα δηλαδή, στις 28 και στις 29, θα έχουμε το διασυλλογικό των ανδρών και των γυναικών. Θα κλείσουμε με αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, είχαμε προγραμματίσει από πέρσι, αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν μπορέσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Αναφέρομαι στον αγώνα δρόμου και σκέψης, ο οποίος έχει προγραμματιστεί από την ΕΑΣ σε συνεργασία με τους φορείς να γίνει στις 25 του 2018. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα μπορέσουμε να κλείσουμε δημιουργικά το πρώτο εξάμηνο του 2018 που ξεκινάει μεθαύριο, ξεκινάει την Κυριακή και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα στίγμα όσο ανοιχτών αγώνων που να μπορούν να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά και μεγάλοι, αλλά κυρίως να σηματοδοτήσουμε με το μικρό λιθαράκι αυτό που βάζουμε, μια δυνατότητα που έχει ο τόπος έτσι να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την κουλτούρα του αθλητισμού, του κλασικού αθλητισμού. Ναι. Να κλείσω, πριν δώσω εδώ στον Γιάννη τον Πετρή το λόγο για τον αγώνα που έχουμε μεθαύριο, βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά αυτά, ότι το πρώτο εξάμεινο θα κλείσει, σωστά το έκανε την παρατήρηση ο Γιάννης, θα κλείσει με τους περιφερειακούς αγώνες Βορείου Αιγαίου, που είναι μια συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έγιναν οι πρώτοι περιφερειακοί αγώνες, σας θυμίζω, πέρσι
στη Λέσβο. Στη Μυτιλίνη είχαμε ουσιαστικά, στο στάδιο της Μυτιλίνης, είχαμε τους πρώτους περιφερειακούς αγώνες. Φέτος είναι η σειρά της Χίου να τους διοργανώσει. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση και συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Θα έχουμε δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα πράγματα όταν πλησιάζουν οι αγώνες. Ωστόσο, θα έχουμε μια διοργάνωση πληρέστατη. Ο στόχος και της Περιφέρειας αλλά και της ΕΑΣ είναι να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Ιουλίου με τη συμμετοχή αθλητών από τη Λέσβο, τη Λίμνο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, ξεκίνησε πέρσι και το συνεχίζουμε φέτος. Και τώρα θα ήθελα για τον αγώνα της Κυριακής, στις 4 του Φλεβάρι, να πει δύο κουβέντες ο Γιάννης ο Πετρής. Καλημέρα και από μένα. Μερικά ενημερωτικά πράγματα που αφορούν τη συμμετοχή στον αγώνα της Κυριακής. Όπως τόνισε και πριν ο Πρόεδρος, πρόκειται για έναν αγώνα διευρυμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια, η τελευταία χρονιά που έγινε ήταν το 2009, είχε χαρακτηριστικά διασυλλογικού πρωταθλήματος. Φέτος αποφασίσαμε να το κάνουμε ανοιχτό τον αγώνα, ούτως ή άλλως δεν έχει πλέον βαθμολογία και αξιολόγηση. Οπότε αποφασίσαμε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους δημότες, όλων των ηλικιών, να συμμετέχουν σε αυτή την αθλητική εκδήλωση που γίνεται το πρωινό της Κυριακής. Όσον αφορά τις κατηγορίες τώρα. Η μικρότερη κατηγορία ηλικιακή που έχει δικαίωμα συμμετοχής είναι τα παιδιά της 4ης και της 5ης Δημοτικού, δηλαδή οι γεννηθέντες και οι γεννηθήσεις το 2007 και το 2008. Είναι η κατηγορία μίνι. Δυνατότητα συμμετοχής, το τονίζουμε, αφορά και τα παιδιά των σωματείων, αλλά και οποιοδήποτε παιδί που φοιτά σε δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο και βεβαίως τους ενήλικες που δεν έχουν δελτίο αθλητικό και δεν ανήκουν σε κανένα σωματείο. Άρα η συμμετοχή είναι ανοιχτή και ελεύθερη. Η επόμενη αγωνιστική κατηγορία είναι η κατηγορία παπέδων παγκορασίδων Β, που αφορά τους γεννηθέντες και τις γεννηθήσεις τα έτη 2005 και 2006. Οι αποστάσεις για αυτές τις 4 κατηγορίες που είπα μέχρι τώρα είναι τα 1000 μέτρα. Η επόμενη κατηγορία είναι για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων και την κατηγορία την αγωνιστική παπέδων παγκορασίδων Α. Οι αποστάσεις είναι 3000 μέτρα για τα αγόρια και 2 χιλιόμετρα για τα κορίτσια. Αφορά τους γεννηθέντες 2002 και 2003. Προχωράμε στο Λύκειο, είναι οι αποστάσεις 4.000 μέτρα στα αγόρια, 3.000 μέτρα στα κορίτσια και τις κατηγορίες παιδες και κορασίδες που ανήκουν σε σωματεία. Οι γεννηθέντες 2001 και 2002. Και τέλος η κατηγορία των ανδρών, όπου στους άντρες έχουμε 6.000 μέτρα και στις γυναίκες 4.000 μέτρα, είναι για τους γεννηθέντες και τις γεννηθήσεις από το 2000 και μεγαλύτεροι. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα σχολεία μπορούν να γίνονται μέσω ενός εντύπου που έχουμε μοιράσει ήδη με την προκήρυξη, όπου δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των παιδιών και αποστέλλονται στο γραφείο του ΣΕΓΑΣ. Για τους ελεύθερα ασκούμενους όλων των ηλικιών μπορούν οποιοδήποτε αποδεικτικό της ηλικίας, παράδειγμα με ταυτότητα για τους άνω των 18 ετών, να δηλώνονται κατά την ημέρα των αγώνων το πρωί, 40 λεπτά πριν την έναρξη, την προγραμματισμένη του αγωνίσματος. Προϋπόθεση τώρα για να συμμετάσχει κανείς στους αγώνες είναι να έχει ελεγχθεί ιατρικά σε όποια κατηγορία και αντρέχει, ώστε να αγωνιστεί με ασφάλεια και με κατά το δυνατόν πιο περιορισμένο κίνδυνο της υγείας του. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10 η ώρα με το πρώτο αγώνισμα που είναι τα 1000 μέτρα για την κατηγορία 2007-2008 και ολοκληρώνεται στις 12 παρατέταρτο με τελευταίο αγώνισμα τα 6000 μέτρα των ανδρών και γυναικών.